Περισσότερα από 100 επιλεγμένα έργα σημαντικών Ελλήνων δημιουργών παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της έκθεσης «Η σπουδαία συλλογή του Τελογλίου Ιδρύματος Τεχνών στην Αθήνα», η πρώτη παρουσίαση στο Ίδρυμα Βασίλη και Μαρίνα Θεοχαράκη. Έργα αποκαλυπτικά των αισθητικών επιλογών των ιδρυτών της συλλογής Νέστορα και Αλίκης Τέλογλου. Δημιουργίες που αφηγούνται σημαντικά κεφάλαια από την ιστορία της ελληνικής ζωγραφικής. Την εικαστική αναζήτηση με επίκεντρο τον άνθρωπο. Η φυσιογνωμία της νεοελληνικής τέχνης αποκαλύπτεται από τη συλλογή των Τέλογλου. Έτσι ξεκινάμε με ένα εμβληματικό έργο του Νικόλαου Καντούνη. Ο Καντούνης ήταν ιερέας, σημαντικός εκπρόσωπος της σχολής και είχε ως δάσκαλο έναν άλλο μεγάλο εκφραστή της Επτανησιακής σχολής, τον Νικόλαο Κουτούζη. Βέβαια, η διαμάχη ανάμεσα στους δύο ιερείς ήταν μεγάλη και ο Καντούνης δεν παραδέχθηκε ότι ο δάσκαλός του ήταν ο Νικόλαος Κουτούζης, λέγοντας πάντα ότι δάσκαλο έχω το Θεό, το δημιουργό της γης και του ουρανού. Η συλλογή των Τέλογλου συνεχίζει με τα εμβληματικά έργα της σχολής του Μονάχου, δηλαδή με τον Νικόλαο Γίζη, και εδώ το Τελόγλιο Ίδρυμα, αφού ο Νέστορ και η Αλίκη Τέλογλου μερίμνησαν ώστε η συλλογή τους να ανήκει πάντα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, έχουν προσφέρει τρία σημαντικά έργα του Νικολάου Γίζη, εκ των οποίων το ένα αποδίδεται στην Ιφηγένεια, την κόρη του μεγάλου ζωγράφου. Και βέβαια το Φανάρι και η Αλληγορία, εμβληματικά έργα της πορείας του μεγάλου αυτού δημιουργού. Συνεχίζει με τον Νικηφόρο Λίτρα, που όπως γνωρίζετε είναι ο πατέρας της νοελληνικής ζωγραφικής, ο τεράστιος αυτός ζωγράφος και πολύ καλός φίλος του Νικολάου Γίζη, που μαζί ταξίδευαν στη Μικρά Ασία, στην Αίγυπτο και που μοιραζόντουσαν την ίδια αγωνία για την πορεία της τέχνης και κυρίως για την εδραίωση της κλασικής ζωγραφικής, της ακαδημαϊκής, όπως θα λέγατε, κυρία Τσιφτσή, τέχνης. Η έκθεση συνεχίζει βέβαια με τον Κωνσταντίνο Βολανάκη, αυτόν τον μεγάλο θαλασσογράφο, επίσης εκφραστή της σχολής του Μονάχου, ο οποίος έτυχε και της μεγάλης διάκρισης να είναι εκείνος που ο αυτοκράτορας Φραγκίσκος Ιωσήφ τον βράβευσε για την ευμαχία της Λύσας. Βέβαια, ο Βολανάκης είναι εκείνος ο οποίος δίδαξε στο Σχολείο Καλών Τεχνών της Αθήνας, έχοντας πάρα πολλούς μαθητές, τους οποίους θα τους συναντήσουμε όσο θα διαβάζουμε και θα βλέπουμε αυτή την περίφημη συλλογή των Τέλογλου. Και βέβαια ο Γιώργος ο Ιακωβίδης, ο οποίος και αυτός είναι ένας από τους τέσσερις μεγάλους εκφραστές της σχολής του Μονάχου. Η συλλογή των Τέλογλου πλουτίζεται από πολλά έργα, δηλαδή από τον Αλταμούρα, ο οποίος Ιωάννης Αλταμούρας έζησε, κυρία Τσιτσί, μόνο 26 χρόνια. Και αυτό όμως το σύντομο διάστημα της ζωής του ήταν πλούσιο στις ζωγραφικές κατακτήσεις, αφού ένα από τα σημαντικότερα έργα που αφήνει στην νεοελληνική ζωγραφική είναι το περίφημο το λιμάνι της Κοπενχάγης, το οποίο βέβαια δεν το βλέπουμε στη συλλογή των Τέλογλου, αλλά θα το συναντήσουμε στην επόμενη έκθεση του Ιδρύματος Θεοχαράκη, η θάλασσα των Ελαιών, που οργανώνουμε την Εθνική Πινακοθήκη.
Ο διάλογος συνεχίζεται από τον ένα μεγάλο ζωγράφο στον άλλον. Έτσι, στην συλλογή των Τέλογλου συναντάμε τα εμβληματικά έργα του Περικλή Πανταζή. Έναν άλλο ζωγράφο που χάσαμε και αυτόν στα 35 του χρόνια από φυματίωση δυστυχώς. Ο ζωγράφος αυτός, ο οποίος θεωρείται από τις εμβληματικές μορφές της βέλγικης ζωγραφικής. Ένας ζωγράφος που εστίασε την προσοχή του στην ανθρωποκεντρική ζωγραφική με πάρα πολλά πορτρέτα. Αφού, όπως γνωρίζετε, η συλλογή των Τέλογλου έχει ένα κοινό χαρακτηριστικό, την αιμονή και των δύο δημιουργών της απέναντι στη μικρή ή μεγάλη ιστορία της ανθρώπινης ζωής. Δηλαδή, ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας της συλλογής Τέλογλου είναι εμβληματικός. Δηλαδή, μπορούμε να αποκαλύψουμε την αιμονή και την αγάπη των ιδρυτών τους στη δημιουργία του δικού τους φανταστικού μουσείου, που δεν είναι τίποτα άλλο από την βαθιά προσήλωσή τους και την αγάπη τους απέναντι στον άνθρωπο. Βέβαια, πέρα από τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της συλλογής των Τέλογλου, η συλλογή πλουτίζεται από τοπία και νεκρές φύσεις. Ξέρετε, είναι ένα κοινό γνώρισμα όλων των μεγάλων ιδιωτικών συλλογών στην Ελλάδα, από του Κουτλίδη, τη συλλογή του Ευάγγελου Αβέροφ, την συλλογή Κατσίγρα, να υπάρχει μια αιμονή των ιδρυτών τους απέναντι σε αυτή την πορεία του έθνους, σε αυτή την πορεία των ανθρώπων. Έτσι, τα ιστορικά έργα, οι καθημερινές σκηνές είναι εκείνες οι οποίες δίνουν πάντα το έναυσμα, δίνουν τον πυρήνα της δημιουργικής δράσης πολλών Ελλήνων καλλιτεχνών. Εμείς βέβαια έχουμε και την τεράστια ανθρωποκεντρική παράδοση σε όλη τη διαχρονία της ελληνικής τέχνης, αφού εμείς πιστεύουμε ότι η ελληνική τέχνη δεν έχει μόνο ένα λαμπερό παρελθόν, και που αναφέρομαι στο αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και στο βυζαντινό, αλλά και ένα λαμπερό πολιτισμό, ένα δυνατό πολιτισμό, ο οποίος αρχίζει με την ίδρυση του ελληνικού κράτους και φτάνει μέχρι τις ημέρες μας. Αυτή τη διαχρονία του ελληνικού πολιτισμού την υποστηρίζουμε και αυτή πάντα επιθυμούμε να προβάλλουμε. Ακόμα και τα χρόνια της κλαδιάς τέχνη είχαμε. Ας μην ξεχνάμε ποτέ τη μεγάλη λαϊκή τέχνη που τόσο πολύ εμψύχωσε τους Έλληνες όλο αυτό το διάστημα των 400 χρόνων της κλαδιάς. Η έκθεση αναπτύσσεται και εξελίσσεται στους τρεις ορόφους του Ιδρύματος Θεοχαράκη, όπου εδώ υπάρχουν καλλιτέχνες από διαφορετικές γενιές. Έτσι διασταυρώνονται καλλιτέχνες από τους κλασικούς καλλιτέχνες, αυτούς οι οποίοι εμένουν στην οπτική απόδοση της πραγματικότητας, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο σχέδιο και το χρώμα, εκείνους τους αποκαλούμενους ως ακαδημαϊκούς δημιουργούς, και συνεχίζουμε με τους μεγάλους εκφραστές της αποκαλούμενης γενιάς του 30, δηλαδή με τον μύθο της ελληνικότητας, όπου εκεί δεσπόζει βέβαια ο Φώτης Κόντογλου, που ως μαθητές του είχε τον Γιάννη Τσαρούχη και τον Νίκο Εγγονόπουλο, και όπου αντιπροσωπευτικά έργα και των δύο
καλλιτεχνών που πλουτίζουν τη συλλογή Τέλογλου, για να συνεχίσουμε βέβαια με τον Γιώργο τον Γουναρόπουλο, τον Αγίνωρα Αστεριάδη και τον Γιάννη Γαΐτη, και να δείξουμε ότι η τέχνη στην Ελλάδα πάντα μας έδινε την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουμε πιο βαθιά τα αιτήματα, τα κοινωνικοπολιτικά στον τόπο μας, αλλά και παράλληλα να μπορούμε να συνομιλούμε με το παρελθόν. Δηλαδή, οι Έλληνες καλλιτέχνες χαρακτηρίζονται για αυτή την ευκολία που έχουν να συνομιλούν με την αρχαία ή τη βυζαντινή Ελλάδα, δείχνοντας ότι αυτή η διαχρονία αποτελεί την αιτία και την πηγή της δράσης τους. Δεν υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες που έχουν αυτό το προνόμιο να κουβαλάνε στους ώμους τους μια μεγάλη παράδοση. Αυτή η παράδοση που έχουν να αντιμετωπίσουν οι Έλληνες καλλιτέχνες, από τη μια τους προκαλεί μια τεράστια ευθύνη στο πώς μπορούν να συνεχίσουν την τέχνη τους, αλλά και παράλληλα τους δίνει ένα μεγάλο πεδίο για τη δημιουργική τους δράση. Οι Έλληνες καλλιτέχνες πραγματικά συνομιλούν με το παρελθόν, και το αύριο και το σήμερα ορίζεται πάντα με το χθες. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στην τέχνη. Μία αλυσίδα κρίκος-κρίκος εξασφαλίζει την εξέλιξή της. Ο πλούτος της συλλογής των Τέλογλου μας δίνει την ευκαιρία να δούμε τα πολλά θέματα τα οποία τους συγκινούσαν. Δηλαδή, όπως είπαμε πριν, κύριο χαρακτηριστικό της παραμένει η ανθρωποκεντρική ζωγραφική. Αλλά οι ίδιοι εστίαζαν το βλέμμα τους απέναντι στην ποιοτική ζωγραφική. Έτσι έχουμε το λιμάνι της Αλεξανδρίας από τη Θάλια Φλωρά Καραβία, μία από τις πρώτες ιμπρεσιονίστριες ζωγράφους στον τόπο μας. Παράλληλα όμως έχουμε νεκρές φύσεις, έχουμε μάχες, έχουμε άλλα μεγάλα γεγονότα που απασχόλησαν τους ζωγράφους, αλλά που συναντήθηκαν με το βλέμμα των Τέλογλου. Δηλαδή, η Τέλογλου, αυτό που τους απασχολούσε ήταν στο να συγκεντρώσουν αυτά τα έργα τα οποία αγκάλιαζαν την Ελλάδα. Ο τέταρτος όροφος στο Ίδρυμα Θεοχαράκη περιλαμβάνει μια αντιπροσωπευτική πτυχή της φυσιογνωμίας της ελληνικής τέχνης μέσα από αυτά τα σημαντικά έργα. Ξέρετε, βλέποντας το έργο, για παράδειγμα, του Κωνσταντίνου Βολανάκη, θυμόμαστε και τα υπόλοιπα έργα τους. Δηλαδή, μας δίνεται το έναυσμα πάντα να βλέπουμε την τέχνη πιο συλλογικά. Αλλά και παράλληλα, μέσα από την συλλογή Τέλογλου, βλέπουμε την πληρότητα που μας δημιουργεί αυτή η συλλογή στο αντάμωμά μας με την ελληνική τέχνη. Η έκθεση στους τρεις ορόφους του Ιδρύματος Βασίλη και Μαρίνα Θεοχαράκη φιλοξένησε εμβληματικές μορφές της ελληνικής τέχνης, ξεκινώντας από την κλασική ζωγραφική και φτάνοντας στις διατυπώσεις της σύγχρονης τέχνης, μειώντας τον επισκέπτη στη μακρόχρονη αναζήτηση των ιδρυτών της συλλογής. Στην έρευνα, που έγινε πάθος και βαθιά επιθυμία να συμβάλλουν στην παιδεία του τόπου και στην καλλιέργεια του καθημερινού ανθρώπου, δορίζοντας τη συλλογή αλλά και ολόκληρη την περιουσία τους στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στον τρίτο όροφο που βρισκόμαστε του Ιδρύματος Θεοχαράκη υπάρχουν οι μοντερνιστές καλλιτέχνες στη συλλογή του Τέλογλου. Η δημιουργία αυτή, οι οποίοι θεμελίωσαν τη μοντέρνα έκφραση στην ελληνική πραγματικότητα. Είναι μεγάλος ο δρόμος που ακολούθησαν, είναι σημαντικά τα έργα που μας άφησαν. Ξεκινώντας από τον Νικόλαο Λίτρα, το γιο του Νικηφόρου Λίτρα, ο καλλιτέχνης αυτός, ο οποίος δυστυχώς τον χάσαμε στα 55 του χρόνια, μας θεμελιώνει τη μοντέρνα έκφραση. Ξέρετε, πριν από λίγα χρόνια είχε δοθεί η ευκαιρία στην Εθνική Πινακοθήκη Βουκουρεστίου, στην Εθνική Πινακοθήκη της Σόφιας και στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, να ανοιχνεύσουν αν υπάρχει ο μοντερνισμός στις βαλκανικές χώρες. Έτσι πραγματοποιήθηκε στις τρεις αυτές χώρες, στην Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα,
Ελλάδα, η έκθεση «Τα πρόσωπα του μοντερνισμού», ανοιχνεύοντας τη ζωγραφική έκφραση ανάμεσα στο 1910 και το 1940. Το αποτέλεσμα ήταν ότι και οι τρεις αυτές χώρες έδειξαν από τη δύναμη των καλλιτεχνών ότι ο μοντερνισμός ήταν εδραιωμένος και στις βαλκανικές χώρες με σημαντικούς εκπροσώπους. Βέβαια, εγώ ως Έλληνας λέω ότι η μοντέρνα τέχνη έχει την αφετηρία της στον αρχαίο κυκλαδικό πολιτισμό και ότι τα κυκλαδικά ειδόλια είναι ο αδιάψευστος μάρτυρας του μοντερνισμού. Εδώ βλέπουμε και τον Γιώργο Μπουζιάννη, έναν από τους σημαντικότερους εξπρεσιονιστές μας ζωγράφους, ο οποίος έκανε μια μεγάλη καριέρα στην Γερμανία. Τον ζήτησαν από την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών να έρθει και να διδάξει. Και μάλιστα θα είχε ένα εργαστήριο το οποίο θα ήταν δίπλα στο Κωνσταντίνου Παρθένη. Πιο μεγάλη ευλογία για τους Έλληνες καλλιτέχνες να έχουν αυτούς τους δύο σπουδαίους καλλιτέχνες. Τον Παρθένη από τη μία πλευρά και από την άλλη τον Μπουζιάννη. Δυστυχώς η κακοδαιμονία που πολλές φορές χαρακτηρίζει τον τόπο μας εμπόδισαν τον Μπουζιάννη στο να διδάξει στη Σχολή Καλών Τεχνών και τα επόμενα χρόνια της ζωής του να είναι δύσκολη η καθημερινότητά του στον τόπο μας. Βέβαια, η συλλογή Τέλογλου, πέρα από τα τέσσερα σημαντικά έργα του Μπουζιάννη, πλουτίζεται από τα έργα του Δημήτρη Γαλάνη, του μοναδικού Έλληνα καλλιτέχνη, ο οποίος ευτύχησε να είναι Γάλλος ακαδημαϊκός, και συνεχίζει με τον Γιώργο τον Γουναρόπουλο, τον Γιώργο Μαυροίδη, τον αυτοδίδακτο αυτό ζωγράφο, ο οποίος, όπως γνωρίζετε, ήταν διπλωματικός υπάλληλος, ήταν ο γενικός πρόξενος, και τα εγκαταλείπει και γίνεται εκ των υστέρων καθηγητής και πρίτανης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας. Για να συνεχίσουμε με, βέβαια, τον Γιάννη Γαΐτη και τα ανθρωπάκια του, τον Θανάση Τσίγκο, αυτό τον τόσο ταλαντούχο καλλιτέχνη, ο οποίος με τις ελεύθερες χειρονομίες του προσεγγίζει και αποδίδει τις πιο ονειρικές εικόνες της φύσης και των τοπίων. Και συνεχίζουμε με άλλους καλλιτέχνες, με τους μεγάλους του μοντερνισμού της Ελλάδας, τον Κωνσταντίνο Μαλέα και τον Κωνσταντίνο Παρθένη και το Θεόφρεστο Τριανταφυλλίδη. Αυτό ως όλος ο διάλογος ανάμεσα στους καλλιτέχνες αποκαλύπτει την πολυφωνία, τα διαφορετικά ρεύματα που ακολούθησαν και κυρίως την αγωνία τους στο να κατακτήσουν μια νέα έκφραση. Μια έκφραση η οποία να μην έχει δάνεια ή συσχετισμούς με το έργο άλλων ομοτέχνων τους, αλλά και αυτοί να βάλουν το δικό τους λιθαράκι σε αυτό που αποκαλείται πρόοδος και εξέλιξη της τέχνης. Η ελληνική τέχνη έχει πολλά λαμπερά παραδείγματα. Έτσι, δίπλα στον Φώτη τον Κόντογλου, τον δάσκαλο, όπως είπαμε, του Εγκονόπουλου και του Τζαρούχη, μέσα από τα τέσσερα αυτά εμβληματικά του έργα, υπάρχουν οι υπόλοιποι καλλιτέχνες. Οι άλλοι καλλιτέχνες που ακολούθησε ο καθένας στο δικό του δρόμο. Άλλοι σπουδαγμένοι στη Γαλλία, άλλοι στη Γερμανία, άλλοι στην Ιταλία. Ο κάθε καλλιτέχνης αναζητούσε και ακολούθησε το δικό του δρόμο. Από τον Νικόλα Ογίζη, ο οποίος, ξέρετε, έφυγε από την Τίνο και στα 8 του χρόνια υπήρξε μαθητής στο Σχολείο Καλών Τεχνών για να συνεχίσει με μια υποτροφία από την Τίνο και να βρεθεί στο Μόναχο και μετά να γίνει καθηγητής της Σχολής του Μονάχου. Μέχρι τους άλλους καλλιτέχνες, οι οποίοι και ακόμα τη δύσκολη περίοδο ανάμεσα στον Πρώτο και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ποτέ δεν εγκατέλειψαν την τέχνη, αλλά αναζήτησαν τη δική τους ταυτότητα, αναζήτησαν το δικό τους όραμα. Φαντασία δίνει φτερά στην τέχνη. Έτσι, στον δεύτερο όροφο του Ιδρύματος παρουσιάζονται σημαντικά έργα πολλών και σπουδαίων καλλιτεχνών, όπως του Γιάννη Παρμακέλη, του τελευταίου εκλεγεθέντα ακαδημαϊκού, ο οποίος πήρε την έδρα του δασκάλου του, του Γιάννη Παπά, στην Ακαδημία Αθηνών, του Χρόνη του Μπότσογλου,
του τέως πρίτανη της Ανωτά της Σχολής Καλών Τεχνών, του Παπαθόδωρου του Παπαγιάννη, βέβαια του Δημήτρη Μηταρά, που τόσα πολλά έχει προσφέρει στην νοελληνική ζωγραφική, του μεγάλου αυτού δασκάλου, και ο οποίος και εκείνος τιμήθηκε με τον τίτλο του Ακαδημαϊκού, και ο οποίος είχαμε τη χαρά και την τιμή να παρουσιάσουμε στο Ίδρυμα Θεοχαράκη την τελευταία του μεγάλη έκθεση, το Ιστορώντας Μορφές, με πρώτη παρουσίαση της Παναγίας της Καταφυγιώτισσας, ένα ξοκλήσι το οποίο είχε δημιουργήσει κοντά στο Σούνιο. Και συνεχίζει με τα εμβληματικά έργα, τον άνθρωπο με το κόκκινο γαρίφαλο, του Σωτήρη του Σόρογγα, και τα γλυπτά του Αριστίδη Πατσόγλου, του Μανώλη Τσομπανάκη, του Στάθη του Λογοθέτη, αυτή την υπέροχη σύνθεση που έχει με τα δέρματα. Και συνεχίζουμε με τα έργα του Παναγιώτη Τέτσι, του Μιχάλη του Μακρουλάκη, καλλιτεχνών σημαντικών, οι οποίοι εδραιώνουν αυτό που αποκαλούμε τη φυσιογνωμία της νοελληνικής τέχνης. Η γενιά του 60, η αποκαλούμενη γενιά του 60, χαρακτηρίζεται από το πλήθος των διαφορετικών διατυπώσεών της. Οι καλλιτέχνες ανήσυχοι άλλοτε εστιάζουν την προσοχή τους στη λευκή επιφάνεια του μουσαμά, άλλοτε παλεύουν με τα πάθη της ύλης και του χρώματος, όπως ο Χρόνης ο Μπότσογλου, ο οποίος, όπως γνωρίζετε, και σε αυτή την ειδωτογραφία σκίζει το χαρτί και το βουρτσίζει με την βούρτσα την μεταλλική, για να μπορέσει να κερδίσει αυτά τα πάθη της μορφής που θέλει να αποδώσει. Και συνεχίζουμε με τον Γιώργο τον Νικολαίδη, που χρησιμοποιεί το αλουμίνιο, ή τον Αριστίδη Πατσόγλου, που δουλεύει με τα μυστικά του ορίχαλκου. Ένας ατέλειωτος πόνος, μια ατέλειωτη αγωνία στο να κατακτήσουν μια άλλη εικόνα. Από την γεωμετρική γραφή της Όπης στη Ζούνη μέχρι τα φάνταστα γλυπτά του Μανώλη Τσομπανάκη. Και γυρίζουμε πίσω στον Πυλό, που τον αξιοποιεί και τον μεταπλάθει με το δικό του ιδίωμα ο Θόδωρος ο Παπαγιάννης. Για να πάμε μετά σε άλλους καλλιτέχνες, όπως ο Στάθης ο Λογοθέτης, ο οποίος, όπως γνωρίζετε, τους καμβάδες και τα έργα του για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τα έθαβε στη γη. Αυτή η αγωνία, το απρόσμενο που χαρακτηρίζει τους Έλληνες καλλιτέχνες, αλλά κυρίως η αγωνία τους για την ποιότητα, στο να κατακτήσουν αυτή τη διαφορετική εικόνα. Μία εικόνα που μας δείχνει την αλήθεια και τη συγκίνησή τους. Επιτρέψτε μου όμως να κλείσω με μία φράση. Μία φράση που αποτελεί την αρχή και το τέλος της συλλογής Τέλογλου, που αποκαλύπτει το φανταστικό τους μουσείο, και τη σκέψη της Αλίκης Τέλογλου, που εκείνη αγωνίστηκε επί 35 συναπτά έτη για να μπορέσει το Τελόγλιο να αποκτήσει τη μορφή και τη δυναμική που έχει τώρα. Η τέχνη είναι φίλος μας. Αυτό το πιστεύω βαθιά. Ενισχύει και βοηθάει τον άνθρωπο να ζει. Τον παρηγορεί. Γιατί ο άνθρωπος ορίστηκε να ζει ζωή πολύ ανασφαλή. Αυτά τα λόγια της, τα προφητικά, αυτό τον καιρό μας δίνουν δύναμη και ελπίδα με το έργο της, αυτό το φωτεινό έργο που δημιούργησε ο Νέστορ και η Αλίκη Τέλογλου, να συνεχίσουμε να ελπίζουμε για ένα καλύτερο αύριο.